Θα δούμε σήμερα μία τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ειδικότερα στο Εργαστήριο Γεωργίας, όπου διευθύντης είναι ο κύριος Δαναλάτος, και πρόκειται για την παραγωγή ελληνικών στερεών βιοκαυσίμων από καλλιεργούμενη βιομάζα. Φυσικά είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, γιατί άπτεται πολλών αξώνων. Μιλώντας με όρους έξυπνης εξειδίκευσης ρίστρια, όπως σας ανέλησε και αρχικά ο κύριος Κουρέτας, άπτεται των τριών κυρίων πυλώνων του έργου στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, κυρίως του πρωτογενή τομέα, σε θέματα παραγωγής βιοκαυσίμων, στον τομέα της ενέργειας, γιατί θα δούμε πώς μετουσιώνεται, πώς μετεξελίσσεται και μπορούμε να παράξουμε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, και φυσικά στον τομέα του περιβάλλοντος. Ας δούμε λίγο την εικόνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κύριο βάρος στο κομμάτι της παραγωγής, των πηγών παραγωγής ενέργειας, όπως βλέπουμε, πέφτει στο κομμάτι της βιομάζας. Η βιομάζα αποτελεί τη σημαντικότερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως, με αρκετά μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη. Τα βιοκαύσιμα παράγουν 350 εκατομμύρια δηλαδή τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Δυστυχώς η χώρα μας έχει σε όρους χιλιάδων τόνων. Βλέπουμε ότι η Γερμανία και η Γαλλία παίζουν σε τετραψήφια νούμερα. Εμείς ως Ελλάδα παίζουμε σε διψήφια νούμερα και η Κύπρος ακόμα χαμηλότερα. Αυτό βέβαια είναι σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες τις ελληνικές, μιας και τα αποτελέσματα αυτά θα έπρεπε να είναι ακριβώς ανάποδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κατανάλωσή τους και σε πολύ μεγάλες εισαγωγές καυσίμων. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις δυνατότητες παραγωγής ουσιαστικά του ελληνικού πετρελαίου στην ελληνική γη και από ελληνικά χέρια. Η παραγόμενη βιομάζα από το χωράφι μπορεί να μετατραπεί σε πολύ υψηλής αξίας και θερμιδικής και οικονομικής και να καείται στα σπίτια μας σε μορφή που όλοι πλέον τα γνωρίζουμε, τα γνωστά pellets, είτε σε πιο απλή μορφή μέσα σε ειδικούς καυστήρες. Αυτά προς παραγωγή της θερμικής ενέργειας. Αυτό που θα δούμε στο επόμενο slide είναι η αυξανόμενη συνεχώς παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγή και παραγωγή πελετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ένα έντονο ανωδικό ρυθμό και το κυριότερο που βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι η ζήτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από την εσωτερική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε συνεχώς μια αυξανόμενη ανάγκη για εισαγωγές σε στερεά βιοκαύσιμα. Αυτό προφανώς δείχνει και την ανάγκη και για παραγωγή, αλλά και μια υγιή αγορά στον χώρο των στερεών βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα είναι περιβαλλοντικά ιδιαίτερα φιλικά, δίνουν ισχυρά κίνητρα στους παραγωγούς, όπως επίσης και σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και κατανάλωσης, έχουν αρκετά ανταγωνιστική τελική εμπορική τιμή που καθορίζεται από ένα ενεργειακό χρηματιστήριο, θα λέγαμε, παγκόσμιο. Ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία και ως προς την εθνική μας οικονομία, θετικό ενεργειακό ισοζύγιο ως προς την παραγωγή τους, και φυσικά ως χώρα έχουμε αρκετά μεγάλες δυνατότητες παραγωγής στις απαιτούμενες ποσότητες. Το Εργαστήριο Γεωργίας ερευνά αυτό το θέμα από το 1996
σε διάφορες μορφές καλλιεργούμενης βιομάζας. Εδώ βλέπουμε τον ευκάλυμπτο, εδώ βλέπουμε παραγωγές και εργαστηριακές και πειραματικές ηλίανθου. Σόργο έχουν γίνει αρκετά εκτενείς έρευνες, στο Μίσχανθο, στο Κενάφ, σε έναν μεγάλο αριθμό εκτατικών καλλιεργειών όπως είναι το Καλαμπόκι, Λεοκράμβη και το Βαμβάκι. Αλλά εκεί που εστιαζόμαστε πρωταρχικά και η τεχνολογία η οποία θα σας παρουσιάσουμε αφορά κυρίως την καλλιέργεια της άγριας αγκινάρας. Θεωρείται για το εργαστήριο πλέον ότι είναι ιδεώδης ενεργειακή καλλιέργεια. Πειράματα έχουν γίνει σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αποτελεί μια πολιετή καλλιέργεια, δηλαδή τις παίρνουμε μία φορά και για 10 τουλάχιστον χρόνια μόνο συλλέγουμε. Έχει ελάχιστες απαιτήσεις όπως και κόστος σε άρδευση, λίπανση, φυτοφάρμακα και αντίστοιχα έχει μεγάλες αποδόσεις σε σχέση με την επένδυση που κάνουμε. Είναι μια καλλιέργεια η οποία γίνεται χωρίς τη χρήση φαρμάκων ζυζανιοκτώνων, χωρίς ιδιαίτερους φυσικούς εχθρούς, αποτελεί ένα ζυζάνιο ουσιαστικά, από μόνο του η αγρία γκινάρα. Άρα δεν έχει και φυσικούς εχθρούς που να κινδυνεύει. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη λίπανση ως καθόλου. Η άρδευση είναι υποτυπώδης, ενώ αν δώσουμε μια μικρή δυνατότητα άρδευσης, αν έχουμε μια μικρή δυνατότητα άρδευσης, μπορεί να αυξήσουμε περίπου στο διπλάσιο την παραγωγή. Η παραγωγή της μπορεί να φτάσει μέχρι 3 τόνους στο στρέμμα. Έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ ριζικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως υπόνιο νερού, με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλές επιπτώσεις στο έδαφος ως προς τον καθαρισμό και ως προς την άντληση ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων. Η τελική απόδοση, όπως βλέπουμε από τα εκτενή πειράματα που έχουν γίνει, ξεκινούν από άνυδρα εδάφη στο 1,2 σε 1,8 τόνους αναστρέμμα, ενώ στα έφορα εδάφη πάει στα 2,5 ως 3,5 τόνους στο στρέμμα με 1-2 αρδεύσεις. Ας δούμε λίγο τη θερμογόνο δύναμη. Θερμογόνο δύναμη εννοούμε την εσωτερική ενέργεια που περικλεί αυτό το καύσιμο, εάν μπορέσουμε να το κάψουμε. Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη είναι στα 17,5 μεγατζάουλ, γιατί περιέχει ελαιούχους σπόρους, είναι το κεφάλι της αγριαγκινάρας με τα σπόρια του, καθώς και, τον ξηρό κορμό, ξηρό κατά τη συγκομιδή φυσικά, ο οποίος μας με 2,8 τόνους στο στρέμμα μπορεί να αντιστοιχηθεί ουσιαστικά σε 1,4 κυβικά μέτρα πετρελαίου. Δηλαδή σε ένα στρέμμα είναι σαν να παράγουμε 1,5 τόνο πετρέλαιο. Αυτό είναι ισοδύναμος ενέργεια που παίρνουμε από τα στερεά βιοκαύσιμα. Η συγκομιδή γίνεται με αρκετά απλούς τρόπους και πολλές φορές και με υφιστάμενο εξοπλισμό. Το κόστος παραγωγής που είναι σημαντικό και για τους αγρότες αλλά και για το ίδιο σύστημα το οικονομικό ξεκινάει από την προετοιμασία του εδάφους που είναι γύρω στα 19 ευρώ το στρέμμα και γίνεται μία φορά στα 10 χρόνια, τη σπορά μία φορά για αυτή στα 10 χρόνια με 23 ευρώ το στρέμμα και τη συγκομιδή και τη μεταφορά καθέτος 15 έως 20 ευρώ στον τόνο. Άρα το συνολικό κόστος σε κάθε έτος είναι η κοπή, η φόρτωση, η μεταφορά και η εκφόρτωση είναι 20 ευρώ στον τόνο. Το εισόδημα για τον γεωργό τώρα ορίζεται στα 70 ευρώ στον τόνο. Ένα χωράφι βγάζει περίπου 2 τόνους, άρα θα πάμε 140 ευρώ αναστρέμμα. Είναι κατά μέσο όρο πολύ μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Και εδώ θα δούμε ότι σε σχέση με το σιτάρι και το βαμβάκι, η αγριαγκινάρα έχει μία απόδοση στα 70 ευρώ, συν φυσικά
την εκάστοτε επιδότηση. Ας δούμε λίγο συγκριτικά τις τιμές θερμογόνου δύναμης ως προς το πετρέλαιο, του μαζούτ και το λιθάνθρακα. Βλέπουμε το πετρέλαιο στα 33, ο λιθάνθρακα στα 7 ως προς το κόστος ανά γιγατζάουλ. Είναι στα 7 ευρώ ανά γιγατζάουλ, το πετρέλαιο στα 33 ευρώ ανά γιγατζάουλ. Τα κλαδέματα και τα υπολείμματα είναι στα 3 ως 4,5 ευρώ ανά γιγατζάουλ και η πελέτα, που είναι το πλέον ικανό και ακριβό θα λέγαμε καύσιμο και φυσικά με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, έρχεται στα 8,5 ευρώ ανά γιγατζάουλ. Είναι το πιο εξευγενισμένο από τα στερεά βιοκαύσιμα. Είναι τιμές συγκρίσιμες με το λιθάνθρακα. Ακόμα και το μαζούτ είναι ακριβότερο ως προς την ενεργειακή του μονάδα. Τώρα, ως προς το ενεργειακό αποτύπωμα, η Άγρια Γκινάρα έχει ένα από τα μικρότερα ενεργειακά, ουσιαστικά ένα αρνητικό αυτό, τώρα για κάποιο λόγο στο slide εδώ φαίνεται θετικό. Επίσης, το ενεργειακό ισοζύγιο για την παραγωγή του βιοκαυσίμου, εννοούμε τι ενέργεια δίνουμε σε σχέση με την ενέργεια που παίρνουμε, στην περίπτωση της Άγριας Αγκινάρας, είναι το μεγαλύτερο από όλες τις υπόλοιπες ενεργειακές καλλιέργειες. Είναι 1 προς 27. Για μία μονάδα ενέργειας που δίνουμε, λαμβάνουμε πίσω 27 ενεργειακές μονάδες. Ως προς τα περιβαλλοντικά ωφέλη τώρα. Έχουμε μηδενισμό της διάβρωσης των εδαφών. Εξοικονόμηση νερού εξαιρετικά σημαντική. Ελαχιστοποίηση της νητρορύπανσης. Μηδενισμό των αγροχημικών φαρμάκων. Βέβαια, είναι κάτι που δεν αρέσει αυτό στις βιομηχανίες φαρμάκων, αλλά αύξηση της εδαφικής γονιμότητας, όπως και της αποστράγγισης των βαρέων, απορρόφηση μάλλον θα λέγαμε, των βαρέων μετάλλων από το έδαφος. Φυσικά, ελαχιστοποίηση των φαινομένων του θερμοκηπίου. Παραγωγή, λοιπόν, ενός δικού μας ελληνικού καυσίμου μπορεί να γίνει με σαφή τεχνολογικά βήματα, θα τα δούμε στη συνέχεια, και με τεχνολογικές υποδομές, όπως έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Με ετήσιο κόστος πετρελαίου 2,5 τόνων που ισοδυναμεί με 3.500 περίπου ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με 5 τόνους βιομάζας που παράγεται σε μόλις 3 στρέμματα. Με ένα κόστος καυστήρα 2.500 ευρώ, ένα πελετοποιητή και ένα μικρό σπαστήρα, ένα συνολικό κόστος δηλαδή 6.000 ευρώ, μπορούν τέσσερα σπίτια να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα και να κάνουν απόσβεση 1 με 2 χρόνια, παράγοντας ουσιαστικά το καύσιμό τους. Φυσικά εδώ μιλάμε κυρίως για σπίτια αγροτικής οικονομίας, αγροτικής περιοχής. Ας πάμε λίγο στη ΔΕΗ, να δούμε πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί μια τέτοια κατάσταση η ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να γίνει με μικρές μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, οι οποίες μπορούν διάσπαρτα να χρησιμοποιούνται σε όλη τη χώρα. Ένα πρόβλημα με τα στερεά βιοκαύσιμα είναι ότι η μεταφορά τους σε μεγάλες αποστάσεις ανεβάζει και το σχετικό κόστος. Άρα η διασπορά ενός μεγάλου αριθμού μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας σε όλη την περιοχή που μπορούμε να παράξουμε βιομάζα είναι αναγκαία. Κάτι τέτοιο έχει κάνει η Φιλανδία και πολλές άλλες βόρειες χώρες, μικρές και συγκρίσιμες με τα δικά μας μεγέθη, και συνεχίζουν φυσικά να το κάνουν, γιατί έχουν ελαχιστοποιήσει τις εισαγωγές πετρελαίου. Και φυσικά, όλη αυτή η καλλιέργεια, εδώ βλέπετε τη Θεσσαλία, τα κόκκινα είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη νητρορύπανση, μπορούν να συμβούν σε περιοχές,
οι καλλιέργειες εννοώ, μπορούν να γίνουν σε περιοχές με υψηλές νητρορρυπάνσεις και γενικώς όχι σε ιδιαίτερα γόνιμα εδάφη. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα συγκριτικό. Το πετρέλαιο στα μη συνδεδεμένα νησιά των 3,5 τεραβάτ ωρών ηλεκτρικού ρεύματος κοστίζει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτό μπορεί να παραχθεί άνετα από μια καλλιέργεια 1,5 εκατομμυρίου στρεμμάτων και μάλιστα των πιο νητρορρυπασμένων. Στο 1 τρίτο του κόστους και φυσικά να μείνουν και 150 εκατομμύρια ευρώ στους γεωργούς που θα καλλιεργήσουν τη βιομάζα. Αυτό θα έχει επιμέρους επιπτώσεις. Θα αποσυμπιεστούν οι τιμές κυρίως των αγροτικών προϊόντων. Θα ανασταλεί η διάβρωση και η ρημοποίηση ιδιαίτερα επικλινών εδαφών. Θα γίνει εξοικονόμηση του νερού άρδευσης σε τεράστιες ποσότητες. Θα διακοπεί η ρύπανση με τουλάχιστον 100.000 τόνους νητρικών. Θα δημιουργηθούν γόνιμα εδάφη για μελλοντική χρήση, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος αντίλογος, η καλλιέργεια βιοκαυσίμων, ότι αναστέλει την καλλιέργεια άλλων σιδηρών κτλ. Αυτό είναι ένας μύθος. Θα αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, βέβαια, η βιοποικιλότητα των περιοχών. Ας πάμε τώρα σε ένα εργοστάσιο που αποδεικνύει τη θεωρία, η θεωρία στην πράξη δηλαδή, το οποίο έχει γίνει εδώ και 3-4 χρόνια και λειτουργεί εδώ και 3-4 χρόνια στη Ρουμανία. Είναι η εταιρεία Neptune. Είναι εργοστάσιο παραγωγής πελέτας από αγριακινάρα. Έχει στη διάθεσή της γύρω στα 300.000 στρέμματα και ένα πολύ μεγάλο στόλο αγροτικών μηχανημάτων αλλά και εγκαταστάσεων. Εδώ βλέπουμε τη βιομάζα πώς δανειάζεται στην Ήπεθρο. Εδώ βλέπουμε τα συλλεκτικά μηχανήματα. Εδώ βλέπουμε τις εγκαταστάσεις του ίδιου του εργοστασίου εσωτερικά, τα ξυρητήρια και τους πελετάιζερ, εδώ συγκεκριμένα είναι η πελετάιζερ, με δυναμικότητα 1.000.000 τόνων το χρόνο παραγωγής πελέτας. Η πελέτα είναι το υψηλότερης θερμιδικής αξίας και το πιο εξευγενισμένο προϊόν στερεών βιοκαυσίμων. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να παράξουμε ουσιαστικά σε εισαγωγικά βέβαια το ελληνικό πετρέλαιο στην ελληνική γη από τα ελληνικά χέρια με μια ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία από 10 σύμφωνα με τις ελληνικές δυνατότητες, 10 μεγατόνους αγριακινάρας μπορούν να μας μειώσουν την εισαγωγή σε πετρέλαιο κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, να έχουν επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα παραγωγής μεταποίησης και διάθεσης βιοκαυσίμων κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, να έχουμε επιπτώσεις αύξησης παραγωγικότητος 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και φυσικά επιπτώσεις στο συνολικό ΑΕΠ που θα είναι μεγαλύτερες από 15 δισεκατομμύρια ευρώ ή μεγαλύτερες του 8% του ΑΕΠ. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και για τον χρόνο σας.